Γίνεται σήμερα η εκδίκαση της υπόθεσης της δημοσιοποίησης της φερόμενης ως λίστας Λαγκάρτ από τον δημοσιογράφο Κώστα Βαξεβάνη. Στα δικαστήρια είναι ο Κωνσταντίνος Γιώργης. Τι έχουμε, Κωνσταντίνε? Καταρχήν, έχουμε μπει στην τελική ευθεία της δίκης, καθώς αυτή την ώρα αγορεύουν οι συνήγοροι του Κώστα Βαξεβάνη. Πρέπει να πούμε ότι ο εισαγγελέας της έδρας ζήτησε την ενοχή, να κριθεί ένοχος ο κατηγορούμενος, μάλιστα χρησιμοποιώντας ιδιαίτερα πομπόδεις εκφράσεις, όπως το γεγονός ότι παρέδωσε τους εμπλεκόμενους στη λίστα Λαγκάρτ στη χλέβη της κοινής γνώμης, την οποία κοινωνία, λέει, μετέτρεψε σε ένα κολοσιαίο, μια κοινωνία που διψάει για αίμα και ο Κώστας Βαξεβάνης τους έδωσε αυτό το αίμα. Πρέπει να πούμε ότι το σχόλιο του δημοσιογράφου, ακούγοντας όλα αυτά, ήταν ευτυχώς που δεν με κατηγορείς ότι σκότωσα και τον Κένεντι. Από εκεί πέρα, στην απολογία του, ο Κώστας Βαξεβάνης είπε ότι έκανε απλώς το δημοσιογραφικό του καθήκον. Αναφέρθηκε στη φράση του George Orwell ότι καθήκον του δημοσιογράφου είναι η αποκάλυψη της αλήθειας και οτιδήποτε άλλο είναι δημόσιες σχέσεις. Είπε ότι η φερόμενη λίστα είχε δημιουργήσει πολιτικούς εκβιασμούς και πολιτικά ζητήματα, ότι βόλευε κάποιους να βρίσκεται στην αφάνεια και να υπάρχει θολούρα γύρω από αυτό το ζήτημα. Αυτός δημοσιοποίησε μόνο ονόματα ανθρώπων που έχουν καταθέσεις σε μια συγκεκριμένη. Στα πλάνα τράπεζα βλέπουμε και τη Δήμητρα Γαλάνη. Ακριβώς. Είπε λοιπόν ο Κώστας Βαξεβάνης ότι πριν από λίγο καιρό τα Νέα είχαν δημοσιοποιήσει μια λίστα καλλιτεχνών και η εισαγγελία δεν έδειξε την ίδια ευαισθησία να κινηθεί εναντίον τους. Άρα υπάρχουν, λέει, δύο μέτρα και δύο σταθμά. Πάντως, Κωνσταντίνε, μισό λεπτό, να πω κάτι εδώ. Πάντως αποδεικνύεται ότι μόνο μέσα από δημοσιογραφικές αποκαλύψεις η δικαιοσύνη κινητοποιείται στη διάλευκαν σκανδάλων, όπως η παράγκα με το ποδόσφαιρο, όπως η υπόθεση της Ζήμενς, όπως το Βατοπέδι, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Μάλιστα, το Βατοπέδι αναφέρθηκε και κατά τη διάρκεια της ακροματικής διαδικασίας ως μία από τις αποκαλύψεις που έχει κάνει ο Κώστας Βαξεβάνης. Η Δήμητρα Γαλάνη, λοιπόν, η οποία περιεχόταν το όνομά της στην λίστα που δημοσιοποίησε η εφημερίδα Τα Νέα και αφορούσε καλλιτέχνες, περιουσιακές δηλώσεις και περιουσιακά στοιχεία, είπε ότι το όνομά της ενεπλάκει κακόβουλα στην συγκεκριμένη λίστα, ότι τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν δεν ήταν αληθή. Ωστόσο, δεν πρέπει να υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Η ίδια είπε, επέλεξε να μην κινηθεί εναντίον της εφημερίδας. Δεν φταίει, είπε, ούτε η εφημερίδα ούτε ο δημοσιογράφος. Κατηγόρησε το Υπουργείο Οικονομικών για την συγκεκριμένη διαρροή. Τώρα πρέπει να πούμε ότι κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας κατέθεσαν υπέρ του Κώστα Βαξεβάνη ο πρόεδρος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων, καθώς και ο πρόεδρος της ΕΣΥΑ Δημήτρης Τρίμης και η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ζωή Κωνσταντοπούλου. Όλοι επισήμαναν ότι ο δημοσιογράφος έκανε σωστά τη δουλειά του. Λοιπόν, ας ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο Κώστας Βαξεβάνης. Εσύ πήρες ένα μεγάλο ρίσκο, το ήξερες στην αρχή πως θα εξελιχθεί σε αυτό το. Δεν πήρε κανένα ρίσκο. Όταν δημοσιογράφος κάνει τη δουλειά του, δεν μετράει ρίσκο. Μετράει τι πρέπει να κάνει. Αυτό που έπρεπε να κάνω είναι να δημοσιοποιήσω ποιοι άνθρωποι είναι αυτοί οι οποίοι είναι στη λίστα Λαγκάρτ. Τα δύο τελευταία χρόνια κυκλοφορούν διάφορα ονόματα, εκβιάζονται άνθρωποι, κυκλοφορούν ψεύτικες λίστες. Το πολιτικό σκηνικό αποσταθεροποιείται, ρίχνοντας λάσπη στον ανεμιστήρα. Οι μισοί βουλευτές παρουσιάστηκαν πριν από 20 μέρες σε μια ψεύτικη λίστα, σαν να είναι στη λίστα Λαγκάρτ. Δεν πρέπει να τελειώσει αυτή η ιστορία. Ο κύριος Παπακοσταντίνου, ο κύριος Βενιζέλος, οι κρατικοί λειτουργοί που τη χειρίστηκαν έχουν ποινική ευθύνη γιατί την απόκρυψαν, έχουν κάνει παράβαση καθήκοντος. Είναι πολύ πιθανό αυτή η δίκη να χρησιμοποιηθεί μέσα από μια καταδίκη για να πούν, είδατε, γι' αυτό δεν την δημοσιοποιούσαμε, γιατί υπήρχε θέμα προσωπικών δεδομένων. Να, ο Βαξεβάνης καταδικάστηκε. Αυτό θα είναι ένα ακόμα πολιτικό παιχνίδι, το οποίο θα, όχι μόνο θα εκθέσει τη χώρα παγκόσμια, γιατί παίρνει θέμα ελευθερίας του τύπου πια, από όλα τα μέσα σε όλο τον κόσμο, αλλά θα εντείνει ακόμα περισσότερο την αμφιβολία του κόσμου, την εχθρότητα ανάμεσα στον κόσμο και την οργή του. Και αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Με επεισόδια.